Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί αν ήρθε επιτέλους η ώρα να αξιοποιήσουμε ένα από τα αγαπημένα μου εργαλεία που διατηρούμε στην επενδυτική μας φαρέτρα. Για το συγκεκριμένο εργαλείο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και έχετε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απ' την τελευταία φορά που το είδαμε, καθόταν κάπως ήσυχο και δεν μας απασχολούσε πολύ. Δηλαδή, ακόμα και οι κορυφές του ήταν κάτω από το 20, οπότε δεν του δίναμε πολύ σημασία. Πρόσφατα όμως, κάτι άλλαξε. Ο δείκτης αυτός, λόγω των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων, πέρασε το όριο των 20 μονάδων και αρχίζει να σχηματίζει μια επενδυτική ευκαιρία. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρώτα όμως, ξέρω πως ήδη πολλοί έχετε αναρωτηθεί για ποιον δείκτη μιλάει ο θείος τόση ώρα. Για να σας βοηθήσω, είναι γνωστός και ως δείκτης φόβου. Δεν σας βοήθησα. Είναι ο πιο ανάποδος δείκτης της αγοράς. Ούτε τώρα. Εντάξει, ανακουφίζει σε περίπτωση κρυολογήματος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο μου δείκτη VIX Volatility Index. Ναι, τον έχουμε δει ξανά και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί του. Γιατί μπορεί να μας βγάλει καλά λεφτά. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μου, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη καθημερινή εκπομπή μου με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγράψτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, πάμε λίγο να φρεσκάρουμε στο μυαλό μας τον όρο μεταβλητότητα, μιας και ο δείκτης VIX είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή. Και τη χρειαζόμαστε για να βγάλουμε λεφτά. Ως μεταβλητότητα για το χρηματιστήριο, ορίζεται η κίνηση μιας τιμής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, σε ένα χρονικό διάστημα. Για να το πούμε απλά, μας δείχνει το πόσο συχνά και πόσο έντονα ανεβοκατεβαίνει η τιμή μιας μετοχής. Τώρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης της μεταβλητότητας. Εμείς θα εστιάσουμε σε δύο. Η πρώτη μέθοδος κοιτάζει πίσω στο χρόνο. Βλέποντας δηλαδή πώς κινήθηκε μία μετοχή σε μία συγκεκριμένη περίοδο στο παρελθόν, προσπαθούμε να συμπεράνουμε και το πώς θα κινηθεί στο μέλλον. Δεν κοιτάζουμε τόσο αν ήταν κερδοφόρα ή ζημιογόνα σε αυτό το διάστημα, μόνο το πόσο συχνά και πόσο έντονα ανεβοκατέβηκε η τιμή της. Μας ενδιαφέρουν δηλαδή όροι όπως μέση τιμή, διακύμανση και τυπική απόκληση. Πάλι πρακτικά, πόσο συχνά και πόσο έντονα ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Το Bito για παράδειγμα, ένα ETF που παρακολουθεί το Bitcoin, είχε φέτος μεγαλύτερη μεταβλητότητα από το VUA που παρακολουθεί τον S&P 500. Γιατί οι ημερήσιες μεταβολές του ήταν πιο συχνές και πιο έντονες. Τώρα, αυτό που είδαμε μόλις τώρα ονομάζεται ιστορική μεταβλητότητα. Βασίζεται στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η προηγούμενη έντονη μεταβλητότητα μιας μετοχής θα επαναληφθεί. Θα μπορούσε για παράδειγμα εκείνο το διάστημα αν ήταν μια περίοδος κρίσης για την εταιρεία. Αν αυτή η κρίση έχει ξεπεραστεί, τότε στο μέλλον δεν αναμένεται αντίστοιχη μεταβλητότητα για τη μετοχή της. Το ίδιο και με το Bitcoin. Πέρασε πολλά. Δεν σημαίνει πως θα τα ξαναπεράσει. Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού της μεταβλητότητας κοιτάζει στο μέλλον. Ουσιαστικά κοιτάζει τις τιμές των όψιων της μετοχής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όψιων τώρα, να θυμίσουμε ότι είναι με απλά λόγια ένα συμβόλαιο που μας δίνει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουμε μία μετοχή σε μία συγκεκριμένη τιμή ή σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Από τις τάσεις των options μπορούμε να συμπεράνουμε τη δυνητική μελλοντική μεταβλητότητα της αγοράς. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιεί και ο VIX για να μετρήσει τη δυνητική μελλοντική μεταβλητότητα του S&P 500. Δεν θα πούμε περισσότερο για το πώς δουλεύει, το έχουμε αναλύσει ξανά και ξανά σε προηγούμενα βίντεο. Γράψτε απλά στο YouTube VIX Tunis και θα τα βρείτε με ευκολία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους δείκτες, ο VIX είναι ένας ψυχολογικός δείκτης. Γι' αυτό και είναι γνωστός και ως δείκτης φόβου. Μας βοηθάει να απολογίζουμε το λεγόμενο συνέστημα της αγοράς. Συνηθέστερα, βέβαια, τον βαθμό φόβου των επενδυτών. Όταν δηλαδή ο VIX αυξάνεται, σημαίνει ότι οι επενδυτές είναι πιο ανήσυχοι, ενώ όταν μειώνεται, οι επενδυτές είναι πιο χαλαροί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνήθως ο VIX να κινείται ανάποδα από την αγορά. Ένα γράφημα, χίλιες λέξεις. Όπως λέμε ξεκάθαρα, ο VIX εκτοξεύεται όταν η αγορά πέφτει, ενώ όταν η αγορά ανεβαίνει, ο VIX μειώνεται. Και έτσι, για να έχουμε συγκεκριμένες τιμές στο μυαλό μας, όταν ο VIX είναι πάνω από τις 30 μονάδες, υποδηλώνει ξεκάθαρη αστάθεια στις αγορές, ενώ όταν είναι κάτω από 20, οι αγορές χαρακτηρίζονται από χαμηλή μεταβλητότητα. Κρατήστε το αυτό, θα μας χρειαστεί σε λίγο. Σίγουρα τώρα τίθεται το κέριο ερώτημα: πώς μπορούμε εμείς να βγάλουμε λεφτά από το VIX? Και φυσικά ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
Όπως βλέπουμε, διαχρονικά ο VIX κινείται κάτω από τις 20 μονάδες που ορίζονται από αυτή τη γραμμή. Πάμε να δούμε ποιες φορές ξεπέρασε έντονα αυτό το όριο. Πιο χαρακτηριστικά, φυσικά το 2008, η κρίση στη ΣΥΠΑ, και το 2020 με τον COVID. Στο ενδιάμεσο, φυσικά υπήρξαν και πολλές άλλες φορές. Βλέπουμε όμως ένα βασικό χαρακτηριστικό του. Πάντα επιστρέφει κάτω από τις 20 μονάδες. Ναι, κάποιες φορές μπορεί να πάρει καιρό, αλλά επιστρέφει. Και εδώ κρύβεται η επενδυτική μας ευκαιρία. Αν έχουμε ένα δείκτη που ξέρουμε ότι έχει βγει έξω από το φυσιολογικό του πλαίσια, δεν είναι πολύ λογικό να ποντάρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει σε αυτά. Θέλω να πω, υπάρχει κάτι λογικότερο από αυτό? Τέλεια, πάω με τα μπούνια να σορτάρω VIX, θα σκεφτείτε μερικοί. Όπα, όπα, μισό, κρατηθείτε. Ναι, είναι πρακτικά βέβαιο ότι ο VIX αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει κάτω από τις 20 μονάδες. Οπότε, αν τώρα που είναι στις 22 μονάδες ποντάρουμε ότι θα πέσει κάτω από τις 20, αργά ή γρήγορα θα βγούμε κερδισμένοι. Προσέξτε όμως το αργά ή γρήγορα. Μία επένδυση δεν θέλουμε μόνο να βγει κερδοφόρα. Θέλουμε να βγει κερδοφόρα περισσότερο από το σύνολο της αγοράς. Δηλαδή τον S&P 500. Αν είναι δηλαδή να βγάλουμε 1% σε ένα χρόνο, ενώ η αγορά επιστρέψει 10%, αυτό δεν είναι απόδοση. Αυτό είναι χασούρα από κόστος ευκαιρίας. Ναι, αλλά αν η αγορά πέσει 10% και εμείς έχουμε βγάλει από τον VIX έστω και 1%, αυτό δεν είναι κέρδος? Θα αναρωτηθείτε μερικοί. Και πάλι όχι, γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε βάλει τα λεφτά μας στις προθεσμιακές της Freedom 24 και να είχαμε εξασφαλίσει σταθερή απόδοση έως και 6%. Για να σορτάρουμε λοιπόν τον VIX, δηλαδή να ποντάρουμε ότι θα επιστρέψει κάτω από τις 20 μονάδες, θα πρέπει είτε να θεωρούμε πως σε αυτό το διάστημα θα πέσει κάτω από τις 15 μονάδες, ώστε να έχουμε βγάλει πολλά, είτε πως θα πέσει κάτω από τις 20 μονάδες πάρα πολύ σύντομα, ώστε να έχουμε βγάλει μικρό κέρδος, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, αιτησιοποιημένα, να έχουμε ξεπεράσει το σίγουρο 6% των προθεσμιακών. Επιπλέον, αν ξαναρίξουμε μια ματιά στο γράφημα, θα δούμε ότι ναι, μεν ο VIX ξεπέρασε τις 20 μονάδες πρόσφατα, αλλά τίποτα δεν μας λέει πως δεν έχει πολύ δρόμο μπροστά του πριν ξεκινήσει να πέφτει. Όπως εδώ. Άρα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε πολύ κόκκινο πριν τελικά δούμε πράσινο. Αυτό για κάποιους δεν είναι αποδεκτό. Όχου, μπερδεύτηκα, θα σκεφτείτε τώρα μερικοί. Okay, ας σας ξεμπερδέψω. Αν πιστεύουμε πως οι αγορές θα πέσουν το επόμενο διάστημα και πως ο VIX θα επιστρέψει σύντομα κάτω από τις 20 μονάδες, τότε σε γενικές γραμμές το να σορτάρουμε τον VIX βγάζει νόημα. Θα έχουμε μια απόδοση 2% μέσα σε ελάχιστους μήνες. Εξαιρετικό. Εγώ προσωπικά ακόμη θεωρώ πως το ρίσκο στον VIX είναι υψηλό. Θα ήθελα να τον δω να ξεπερνάει τις 25 μονάδες πριν το σορτάρω. Γιατί ναι, στις 25 μονάδες το κέρδος από την επιστροφή στις 20 μονάδες είναι σημαντικό. Ενώ παράλληλα οι πιθανότητες επιπλέον εκτόξευσης του δείκτη είναι ελάχιστες. Ξέρω όμως πολύ κόσμο που από την Παρασκευή έχει σορτάρει τον VIX. Και ξέρετε κάτι, αν ο VIX όντως επιστρέψει κάτω από τις 20 μονάδες μέσα στις επόμενες μέρες, θα έχουν βγάλει λεφτά που εγώ δεν θα έχω βγάλει. Αναλαμβάνουν περισσότερο ρίσκο και στην τελική χετζάρουν τις υπόλοιπες θέσεις τους και θα επιβραβευτούν γι' αυτό. Δεν μας είπες όμως πώς τον σορτάρουν, θα μου πείτε τώρα. Γιατί μερικοί όντως σας έχει ανοίξει όρεξη. Εντάξει λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να σορτάρουμε τον VIX είναι να επενδύσουμε στο ETF SVX. Y, το οποίο από μόνο του σορτάρει τον VIX. Επομένως, εμείς απλά αγοράζουμε SVXY και είμαστε καλυμμένοι. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο SVXY, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε SVXY, πατάμε αγορά και το έχουμε. Για όσους το κάνετε από τώρα, να σας ευχηθώ καλή τύχη. Έχετε σίγουρα περισσότερα κότσια από μένα. Για τους υπόλοιπους, το DCA στο VUA είναι πάντα εδώ για εμάς. Αλλά αυτό το ξέραμε ήδη. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.